Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 15 του Δεκέμβρη. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, βλέποντας την επικαιρότητα, διαπιστώνει κανείς ότι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έχει να κάνει με τα πολιτικά πράγματα στον τόπο μας, κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο 17 του μήνα. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι οι διεργασίες που γίνονται στις παρατάξεις κυρίως του Φώτη Χατζηδιάκου, του πρώην Δημάρχου, αλλά επίσης και του πρώην Δημάρχου του Στρατικού Σουνά, διότι η βάση, αν θέλετε, έχει μία κοινή γραμμή. Άνθρωποι οι οποίοι, η μεγάλη πλειοψηφία, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τον λεγόμενο κεντρομεσαίο χώρο και σε μία προσπάθεια να αναζητηθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί αυτής της παράταξης. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η κεντρική φιλοσοφία φαντάζομαι έχει να κάνει με μία διεύρυνση. Γιατί όλα αυτά, δεδομένου ότι είναι γνωστό, νομίζω κατανοητό σε όλους, ότι ο κύριος Φώτης Χατζηδιάκος, ο πρώην δήμαρχος, αποφάσισε να διεκδικήσει την εκλογή του με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα, να δούμε και το πολιτικό πλαίσιο. Έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας και να μου επιτραπεί πέρα από το τίτλο έτσι ευγενίας και το τυπικό στην υπόθεση, στην πρώτη δηλαδή, στη συνέχεια να πάμε και σε ένα πρώτο ενικό. Είναι ο κύριος Γιάννης Κοροναίος, δημοτικός σύμβουλος, επί σειρά ετών έχει υπηρετήσει και τις δύο παρατάξεις και μάλιστα από θεσμική θέση ευθύνης, δηλαδή έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος και πρόεδρος και πάρα πολλά έχει κάνει σε αυτή την πορεία. Καλησπέρα κύριε Κοροναίο, καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Χατζιωάννου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καταρχάς να μου επιτρέψετε να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πούμε 5 λόγια στους συνδημότες μας για τη διαδικασία αυτή την οποία αναφέρετε προηγουμένως. Δεύτερον, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας πω χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή, αλλά και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Και το τρίτο, μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους συνδημότες μας, επειδή είμαστε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία και ό,τι καλό στο σπιτικό τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Από εκεί πέρα. Θεωρώ ότι τα είπατε όλα σχεδόν περιληπτικά. Ναι, καλά, περιληπτικά. Εντάξει, εισαγωγικά να μην. Νομίζω ότι είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα χρονικά, για τα δεδομένα του νησιού μας. Μια διαδικασία η οποία, αν θέλετε, μάλλον το σκεφτήκαμε, η ιδέα αυτή είναι μια ιδέα η οποία δημιουργήθηκε 2-3 μήνες πριν, αν θέλετε, και σιγά σιγά φτάνουμε στο στάδιο της υλοποίησης. Η ιδέα αυτή έχει να κάνει με το εξής. Με δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπατε, την επικείμενη ανάδειξη του κυρίου Χατζηδιάκου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι ο αρχηγός της παράταξης της μειοψηφούσης δημοτικής παράταξης στο Δήμο της Ρόδου, την ανακήρυξή του ως υποψήφιου βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αφήνει την αυτοδιοίκηση και κάνει ένα επόμενο βήμα και μέσα από την καρδιά μου τον εύχομαι καλή επιτυχία. Με δεδομένο αυτό, αλλά θα σας πω το εξής. Και πριν γίνει αυτό, πριν ανακοινωθεί αυτό το γεγονός, υπήρχε αυτή η ιδέα το να βρεθούμε όλοι μαζί, όλοι όσοι υπηρετήσαμε, αυτοδιοικητικοί παράγοντες εννοώ, όσοι υπηρετήσαμε το Δήμο της Ρόδου επί εποχής Καλλικράτη. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Χατζιών. Όποιος δεν έζησε την πορεία αυτού του Δήμου, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2011 μέχρι σήμερα, και εγώ, αν θέλετε να το πω, είχα τη χαρά να ζήσω αυτή τη διαδρομή, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν είναι γνώστης των πραγματικών καταστάσεων και όλης της διαδρομής για να φτάσουμε στο σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Επειδή για λόγους πολιτικής, για λόγους δεν ξέρω για ποιους λόγους, νομίζουν όλοι στο δημόσιο λόγο ότι ο Δήμος της Ρόδου φτιάχτηκε το 2015, δηλαδή επί εποχής Χατζηδιάκου. Ναι. Με συγχωρείτε πολύ, ο ενιαίος Δήμος Ρόδου είναι η συνέχεια των πρώην 10 καποδιστριακών δήμων, οι οποίοι με το περίφημο διάταγμα Καλλικράτης, ο νόμος 3852, έπρεπε να συνενωθούν σε έναν ενιαίο Δήμο, κουβαλώντας, αν θέλετε, στον καινούριο Δήμο τα καλά τους και τα κακά τους. Ωραία.
για τα οποία μέχρι σήμερα, ακόμα μέχρι σήμερα, υπάρχουν παθογένειες του παρελθόντος, ωραία, τις οποίες προσπαθούμε, αν θέλετε, να επιλύσουμε μέσω της σημερινής Δημοτικής Αρχής αλλά και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Μπάς εκτός, λοιπόν, είπαμε το εξής, λοιπόν, με δεδομένο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Με δεδομένο ότι όποιος έχει διαβάσει τον καινούριο νόμο για τις εκλογές τις επερχόμενες, που είναι ο νόμος 4804 του 21, που εκεί, αν θέλετε, επιγραμματικά να σας πω δύο λόγια, επαναφέρει την πενταετή θητεία. Το όριο εκλογής για τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% και μία ψήφο. Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικών παρατάξεων. Σωστά. Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών. Και κάποιες άλλες διατάξεις οι οποίες αφορά τους προέδρους των κοινοτήτων κτλ. Κτλ. Mm. Άρα, με απλά λόγια, εάν διαβάσει κάποιος αυτό το νομοθέτημα, το οποίο επί της ουσίας καταργεί τον προηγούμενο νόμο του Κλισθένη, είναι κατανοητό ότι για να μπορέσει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία των επερχόμενων εκλογών, πρώτο χρειάζεται ένα πολυπληθές σχήμα, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σας πω ακριβό νούμερο, αλλά για να φτάσει ένα νούμερο 450 τόμων περίπου για να φτιαχτεί ένα συνδυασμός. Λίγο μεγαλύτερο για να δώσουμε την εικόνα από ό,τι είχαμε το ψηφοδέλτιο του 2014. Ακριβώς. Έτσι, αυτή λέτε. Είναι δηλαδή η γενική αντίληψη. Ακριβώς. Και στην ίδια κατεύθυνση ό,τι είχε να κάνει με τη συμμετοχή των Προέδρων. Ακριβώς. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο της κάθε παράταξης. Και μάλιστα σε αυτή την εκλογική διαδικασία που θα γίνει 8 Οκτωβρίου του 2023, ναι, στο ίδιο ψηφοδέλτιο με όλους τους δημοτικούς συμβούλους θα είναι και τα ψηφοδέλτια που οι συνάδελφοι οι οποίοι θα υπηρετήσουν τα τοπικά συμβούλια κτλ. Σωστά. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτός ο νόμος ξεκάθαρα φωτογραφίζει μεγάλα σχήματα. Ναι. Και αν θέλετε αδικεί μικρότερα σχήματα τα οποία αν θέλετε δεν έχουν τύχει. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν σκεφτήκαμε ότι οι πρώτοι οι οποίοι θα έπρεπε με τους οποίους θα έπρεπε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα, αδερφέ, είναι οι συνάδελφοι με τους οποίους μοιραστήκαμε τα ίδια προβλήματα από το 2011 και μετά. Άρα λοιπόν είναι οι εκλεγμένοι και μη τοπικοί και δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων του Στάθη του Κουσουνά και του Φώτη του Χατζηδιάκου από το 2010 μέχρι το 2019. Ναι. Καλά. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα σκεπτικό, το οποίο με μια λογική αναγωγή θα το σκέφτεστε. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόφαση του Φώτη Χατζηδιάκου να μην διεκδικήσει ξανά τον Δήμο της Ρόδου. Ναι, γιατί, ξέρετε, όμως είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο. Ό,τι και να πιστεύει ο καθένας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο ο Φώτης Χατζηδιάκος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με μια διαφορά και χωρίς, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, και χωρίς να φανεί ότι, κύριε Χατζηδιάκου, έχουμε φτάσει σε μια άλλη εποχή. Δεν ψάχνουμε, κατά τη γνώμη μου, πλέον μεσίες. Δεν υπάρχουν μεσίες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ούτε, αν θέλετε, ο Δήμος της Ρόδου είναι επιχείρηση. Και έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διότι κάποιοι νομίζουν ότι είναι επιχείρηση. Δεν λειτουργεί ο Δήμος ως επιχείρηση. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο, αν θέλετε, υπάρχουν νόμοι και διατάξεις που το διέπουν και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το κεφάλι του. Και δεν μπορεί να ακυρώνει τους νόμους οι οποίοι είναι ψηφισμένοι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν που σας είπα προηγουμένως, και επειδή μας ενώνει, αν θέλετε, το παρελθόν μας βασικά, και επειδή, εάν ανατρέξει κάποιος τα ψηφοδέλτια, αυτά που σας είπα προηγουμένως, υπάρχει ένας πλουραλισμός και εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Τα ψηφοδέλτια αυτά, κύριε Χατζηδιάκου, υπήρχε ένας πλουραλισμός. Υπήρχαν ανθρώποι από όλες τις αποχρώσεις ιδεολογικές, σωστά, εννοώ. Βεβαίως. Και αυτό πάνε να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε. Ναι. Διότι θεωρώ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν να εξηγήσουν πώς ακριβώς λειτουργεί ο Δήμος και το θεσμικό πλαίσιο. Συμφωνώ. Αυτούς τους ανθρώπους τους παρακίνησε και μια προσωπικότητα η οποία έχει τεθεί επικεφαλής. Ακριβώς. Διότι πάντα το ερώτημα, αλλά και διαχρονικά, ξέρετε, το παράπονο, θα λέει τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Έχει σημασία. Αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Αυτό προσπαθώ να σας πω σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, η οποία επαναλαμβάνω είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Ρόδου, πάμε ανάποδα. Μάλιστα. Ωραία. Με την ευκαιρία λοιπόν, για να μην λέω σκέψεις δικές μου, και επειδή
Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μας είναι ενήμεροι υπό την έννοια ότι έχουν λάβει ένα μήνυμα για τη συνεδρίαση mm-hmm. που αναφέρεται για τις 17 του μηνός ναι. το Σαββάτο. Και σημειώνω έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές ότι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια τριμελής επιτροπή. Αποτελείται από εσάς, τον κύριο Ζανιτούλη, τον κύριο αγαπητό Πάλα, μαζί στη συνέχεια με τους δύο δημάρχους και όσους έχουν εκφράσει την βούλησή τους να διεκδικήσουν την θέση του επικεφαλής της παράταξης, προκειμένου να οδηγήσουν τις διαδικασίες, διεργασίες των δύο έτσι, παρατάξεων σε μια διαδικασία εκλογής έτσι, νέου επικεφαλής με το όποιο πολιτικό σχήμα μπορεί κανείς έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας, διότι είναι παράληψή μου. Δεν αναφέρθηκα στους άλλους δύο συναδέλφους μου, αλλά και στους πρώην δύο δημάρχους. Ναι, εξηγώ πω είναι διαδικασία. Είμαστε προσωρινή συντονιστική επιτροπή προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Δεν ψάχνουμε καρέκλες. Ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία επίπονη το να βρούμε γύρω στα 600 άτομα από το 2010 μέχρι σήμερα με πολλά τεχνικά προβλήματα και γι' αυτό λοιπόν αν θέλετε και αν μου επιτρέπετε βεβαίως σας επικαλεί μόνο επειδή γι' αυτό θα τα δω για να ενημερώσετε αρκετοί συνάδελφοι από αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε και τους καλούμε το Σάββατο δεν έχουν email ή κάποια τηλέφωνα είναι λαθεμένοι αριθμοί. Αν μου επιτρέψετε μόνο δύο λεπτά και να διαβάσω μία επιστολή η οποία αποφασίσαμε να βγει και στον τύπο η οποία με δύο λόγια λέει το εξής. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι μετά από τρία χρόνια δημοτικής θητείας ο απολογισμός της σημερινής δημοτικής αρχής κρίνεται αντικειμενικά αρνητικός και αναντίστοιχος των προσδοκιών των αναγκών και προβλημάτων του τόπου μας. Βιώνουμε καθημερινά καθεστωτικές πρακτικές και μεθοδεύσεις που καταστρατηγούν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Η αδιαφάνεια, ο αυταρχισμός, η ευνοιοκρατία των ημετέρων και η απαξίωση των πολιτών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ασκούμενης σήμερα διοίκησης στο Δήμο της Ρόδου, που σίγουρα δεν συνάδουν με τη δημοκρατική λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η δυσφορία και η αγανάκτηση στη ροδιακή κοινωνία είναι πλέον διάχυτη και η απέτησή της είναι η ευρύτερη συνένεση και σύγκληση των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου μας για την αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ύφους και ήθους στη διοίκηση του Δήμου. Με γνώμονα το σεβασμό προς τους πολίτες και στόχο την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. Αφού γραζόμενοι λοιπόν τις απαιτήσεις και τις αγωνίες των συμπολιτών μας, βασιζόμενοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεγάλων ανεξάρτητων και δημοκρατικών δημοτικών παρατάξεων μας, όπως η πολυσυλλεκτικότητα, ο πλουραλισμός και η λογική της εργασίας, απευθύνουμε πρόσκληση ενότητας και συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Εν ώψη και των επερχόμενων δημοτικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2023. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας και σεβόμενοι τον παρελθόν μας, να χαράξουμε μια νέα αυτοδιοικητική πορεία προς το μέλλον, συνδιαμορφώντας τις βασικές αρχές και θέσεις μας για έναν ανοιχτό, αλληλέγγυο και δημοκρατικό Δήμο Ρόδου, χτίζοντας παράλληλα ένα πλειοψηφικό ρεύμα με δυναμική και πρωταγωνιστικό ρόλο στα τοπικά δρόμενα του τόπου μας. Με την ιδιότητά σας. Ενώ τα στελέχη στους οποίους απευθύνεται, ως αυτοδιοικητικούς στελέχους και υποψήφιου των Δημοτικών Παρατάξεων Ρόδος Δύναμη Πολιτών κατά το 2014 και 2019 και αλλάζουμε τη Ρόδο κατά το 2010, σας καλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας στις επικείμενες διαδικασίες λήψης όλων των αναγκαίων αποφάσεων για το σχεδιασμό, ανασυγκρότηση και διεύρυνση της νέας ενιαίας δημοτικής μας παράταξης. Όλοι μαζί βάζουμε τις βάσεις για μια νέα ριζοσπαστική αυτοδιοικητική παρέμβαση στο Δήμο της Ρόδου. Με την αποκατάσταση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των πολιτών. Η πρώτη και καθοριστική συνάντησή μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Olympic Palace στην Ελισσό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστολή η οποία απευθύνεται στα στελέχη τα οποία συγκροτούσαν τις δύο παρατάξεις, 2-10 είτε συμμετείχαν είτε ήταν υποψήφιοι στις λίστες, φαντάζομαι στον ενιαίο Δήμο της Ρόδου. Mm-hmm. Άρα η φιλοσοφία αυτής της πρώτης συνάντησης, κύριε Κορονέη, είναι μία συζήτηση. Στις βασικές αρχές, ακριβώς. Στην πρόθεση, δηλαδή δεν είναι ότι πάμε όχι. Σάββατο και εκλέγουμε τον επικεφαλής. Είναι ευχαριστώ. Μια πρώτη πολιτική συζήτηση, διεργασία. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση, διότι είναι υπάρχει μια παρανόηση σε πολλούς συναδελφούς και σας ευχαριστώ, είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση σας. Το Σάββατο είναι η πρώτη συνάντηση, παραλαμβάνω. Μάλιστα. Και αν θέλετε, στη συνάντηση αυτή θα εγκριθούν από το σώμα, αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ως προσωρινή συντονιστική επιτροπή. Μάλιστα. Ωραία.
Όλα εκεί θα αποφασιστούν ο τρόπος, οι διαδικασίες, οι υποψηφιότητες κτλ. Κτλ. Ναι. Μιλήσαμε για δημοκρατικές διαδικασίες, για πρωτόγνωρες δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και εύχομαι ο καθένας. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη εποχή για τους συναδέλφους μας με τις δουλειές τους κτλ. Κτλ. Αλλά... καλά, τώρα εντάξει τώρα, χειμώνας είναι. Ναι. Δύσκολη εποχή. Είναι. Δηλαδή, παρακαλώ, όταν δύσκολη εποχή το Σάββατο, μπορεί, πότε είναι εύκολη εποχή. Ωραία. Το καλοκαίρι βγήκε. Εγώ παρακαλώ και... όλους τους ενδιαφερόμενους, αν μπορούν να συναντηθούμε σε αυτή τη συνάντηση και ο καθένας με δικαίωμα λόγου να μπορεί να πει την άποψή του. Ναι, γιατί και 600 άτομα, δηλαδή, αν δηλώσουν ότι θέλουν να μιλήσουν. Για την ακρίβεια. Οι 200-300. Για την ακρίβεια, κύριε Χατζημαρκού, ναι. Θα σας πω ότι έχουν φύγει 572 μηνύματα. Ναι. Φανταστείτε τώρα να θέλουν να μιλήσουν 200 άτομα σε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, επειδή είναι η πρώτη, η οποία γίνεται μετά από μία περίοδο 3 ετών και πανδημία και όλα από αυτά από τα οποία έχουν συμβεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι τόσοι, αλλά λέω ότι είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, επίσης, αν μου επιτρέπετε, ναι, συγγνώμη, επειδή είδα κάποιες δημοσιεύσεις και κάποιες συνεντεύξεις στο σημερινό τύπο σχετικά με τη διαδικασία αυτή, δεχτές όλες οι αντίθετες απόψεις από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι υπηρέτησαν και υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, αλλά εγώ θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, και όταν λέω συναδέλφους δεν εννοώ τους συναδέλφους με τους οποίους θα βρεθούμε το Σάββατο, εννοώ άλλους συναδέλφους οι οποίοι ως οι δήμονες της πολιτικής, σεβόμενος την πορεία τους, εκφράζουν κάποιες, διαφωνούν με την όλη διαδικασία. Εγώ λοιπόν θα έλεγα, άστε μας να λειτουργήσουμε δημοκρατικά και να το πω διαφορετικά, κύριε Χατζηιωάννου. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής. Ωραία. Αν χτύπα ξύλο αυτή η προσπάθεια δεν ευοδοθεί στο τέλος, ο καθένας έχει τις δουλειές τους. Όλοι είμαστε εθελοντές, κύριε Χατζημαρκού. Ναι. Καλά, ένα λεπτό για να κατανοηθεί αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω, έτσι, απολυτότητα του λέτε. Τι λέτε. Δηλαδή, εδώ γίνεται μια διαδικασία, η οποία στείνεται να γίνει διαδικασία προφανώς τον Γενάρη. Και έχουμε μια βάση, η οποία αποτελεί τη βάση μιας παράταξης. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι επειδή το ζητούμενο δεν είναι να εκλεγεί κάποιος επικεφαλής σε μια παράταξη, το ζητούμενο με βάση το κείμενο το οποίο διαβάζω, αλλά την γενικότερη αντίληψη, είναι να αλλάξει μια εικόνα. Αυτή είναι η άποψη δική σας. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Λοιπόν, σημαίνει δηλαδή ότι εάν κανείς θέλει να αλλάξει μια εικόνα, προφανώς η όλη πορεία που μπορεί να φτάσει μέχρι τον Οκτώβρη του 2023 μπορεί να εμπεριέχει και μια έκπληξη του τελευταίου καιρό. Δηλαδή εννοώ, μια διαδικασία κρίνεται, έτσι, στην ακριβώς, εποχή μας. Ακριβώς, ακριβώς. Παλαιότερα έβγαινε στο καφενείο. Τώρα μπορεί να κάνεις και 5 δημοσκοπήσεις, δηλαδή σαν ακριβώς, να πάει ακριβώς, αυτή η σκέψη. Ακριβώς. Αν μπορεί να ηγηθεί κάποιος ο οποίος τελικά προέρχεται από την ΚΑΠΗ, ή αν πρέπει στη διαδικασία της διεύρυνσης, γιατί μου έκανε σημασία. Η διεύρυνση σημαίνει ότι εκλέγουμε κάποιον από τις δύο παρατάξεις και βλέπουμε την πορεία. Ακριβώς. Ξέχασα να σας πω ότι είναι, και είναι σημαντικό. Ένα από τα θέματα που θα θίξουμε στη συνάντηση αυτή την πρώτη είναι η διεύρυνση της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής. Ναι. Η οποία θα έχει ενεργό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της διαδικασίας αυτή που σας περιέγραψα. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η διεύρυνση έχει να κάνει σε ένα δεύτερο στάδιο και δεν είναι τους παρόντος. Επειδή λοιπόν το ξαναλέω, αφορά τα αυτοδιοικητικά στελέχη τα οποία εκτέθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοί μας, είτε εκλέγησαν είτε δεν εκλέγησαν, κύριε Χατζηιωάννου, υπηρέτησαν εμέσως πλήρως σαφώς αυτές τις παρατάξεις. Δεν είναι σωστό λοιπόν εν πρώτης να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να τους ακούσουμε. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι, κύριε Κορενέη, αυτή η διαδικασία, όπως η οποιαδήποτε διαδικασία, δεν σημαίνει ότι όσοι έρχονται σε αυτή την πρόσκληση στο τέλος είναι υποχρεωμένοι να μπουν στο καμία σχήμα. Καμία δέσμευση. Δηλαδή η δέσμευση είναι όταν υπογράψεις. Ακριβώς. Και να μπει στην παράταξη. Πολύ μέχρι τότε παρατηρήση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία ακριβώς, μπορούμε. Ακριβώς. Πέστε μου κάτι. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία είχαμε συζήτηση και στο ραδιόφωνο, στον Real Voice. 99,5. Διαφημίσου και την εκπομπή μου 7 με 9 το πρωί. Λοιπόν, παραμένουν οι τρεις οι οποίοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση να διεκδικήσουν τη θέση, ναι, του επικεφαλής. Ναι. Δηλαδή, παραμένουν. Δηλαδή, έχουμε, αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο 20 Μαρτίου, το Μανώλη Σαββή, το Βαγγέλη το Μαντρακό. Σωστά. Και βεβαίως ανοιχτή η διαδικασία για όποιον επιθυμήσει όταν φτάσει η ώρα της εκλογής και όχι από τώρα. Ακριβώς. Το εξηγήσουμε αυτό. Ακριβώς. Η υποβολή των υποψηφιωτήτων, αν θέλετε, επισήμως
θα γίνει το Σάββατο, ναι, εν πρώτης, και αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι μπορούν να δοθεί μια παράταση, μια εβδομάδα για τυχόν, για κάποιους οι οποίοι δεν κατανόησαν, δεν μπόρεσαν κτλ. Κτλ. Ναι, ένα λεπτό, γιατί τώρα το καταλαβαίνω αυτό. Εάν η διαδικασία, τώρα θα γίνει μια πρώτη συνάντηση. Ακριβώς. Έτσι. Και η διαδικασία εκλογής θα γίνει ενδεχομένως στα μέσα Ιανουαρίου, μετά από ένα μήνα. Μετά τις γιορτές. Ναι. Μετά γιατί τις θα γιορτές. Πρέπει να δηλώσει κάποιος από τώρα ότι κοιτάξτε, θέλει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και να μην το κάνει την ημέρα που έχει ή 48 ώρες πριν από τη διαδικασία εκλογής. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχουν διάφορες σκέψεις και διάφορες ναι. απόψεις. Επειδή δεν θέλω να προκαταβάλω, γιατί επαναλαμβάνω, οδηγούμαστε σε μια ανοιχτή συζήτηση όπου θα υπάρχουν και ψηφοφορίες για κάθε πρόταση ξεχωριστά. Ναι, ναι. Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπατε, είναι μια πρώτη συνάντηση στην οποία θα υποθούν κάποια πράγματα, θα πάρθουν αποφάσεις και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για τα επόμενα βήματα. Και άλλο ερώτημα τώρα, ναι. για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω. Εδώ έχουμε τις παρατάξεις 2.14, 2.10, 2.14, 2.19. Έχετε κάποιος ο οποίος λέει το εξής. Ακούστε κάτι, εγώ θέλω να συμμετάσχω σε αυτό το σχήμα. Όποιο σχήμα είναι. Και θέλω να εγγραφώ τώρα, σήμερα, και ενδεχομένως να μπω σε μια διαδικασία κρίσης τον ερχόμενο μήνα. Αυτό απαγορεύεται. Να σας πω, ίσως δεν το είπα καλά, ίσως... κοιτάξτε, όλοι εμείς οι οποίοι επαναλαμβάνω κατεβήκαμε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις από το 10 μέχρι και το 19 και εκτεθήκαμε, αυτόματα εξ οφίτσιο θεωρούμαστε ως σύνεδροι, αν θέλετε, αυτής της συγκέντρωσης. Ωραία. Και μόνον αυτοί. Ναι. Καταλαβαίνετε. Από εκεί άρα και πέρα, λοιπόν, μόνο αυτοί που είναι σε αυτή την λίστα. Έχουν το δικαίωμα να παραστούν σε αυτή τη συνεδρίαση του Σαββάτου αλλά και στη εκλογική διαδικασία. Ξέρετε, σας το λέω αυτό. Να σας πω γιατί σας το λέω αυτό. Εγώ καταλαβαίνω την διαδικασία και βεβαίως είναι δημοκρατική. Αλλά λέω όταν η σκέψη έχει να κάνει και με μια διαδικασία διεύρυνσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί και ενδεχομένως να αποφασιστεί η διεύρυνση. Δεν μπορεί να γίνει από τα στελέχη τα οποία υπάρχουν. Η διεύρυνση θα γίνει. Συμφωνώ μάλιστα, αλλά το ξεκαθάρισα προηγουμένως, ίσως δεν έγινε αντιληπτό. Η διεύρυνση θα γίνει σε επόμενο στάδιο. Δεν μιλάμε για διεύρυνση το Σάββατο. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό. Οπότε μένουμε σε αυτά, γιατί το λέω γιατί κυριαρχεί αυτό στην όποια επικαιρότητα υπάρχει στον τόπο μας. Έχουμε αυτό το γεγονός και μετά έχουμε διάφορες πίτες, έχουμε χωριά, έχουμε μπαζάρ και όλα τα υπόλοιπα και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι και ο μεγάλος πόλος. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο μία παράταξη, έχει διατελέσει δις δημοτική αρχή, έτσι. Το σύνολο αυτών των παρατάξεων ή μέρος αυτών των παρατάξεων και βεβαίως τώρα είναι στη μείζωνα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Λοιπόν, εγώ κύριε Χατζιώνου, ναι, κλείνουμε. Κλείνοντας, να σας πω το εξής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε αυτή τη διαδικασία, επαναλαμβάνω, η οποία είναι επίπονη, εγώ έχω αναλάβει το κομμάτι της Ιαλισσού να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους και έχω αρχίσει και ήδη άρχισα και με τηλέφωνα κτλ. Να σας γνωστερευθώ κάτι λοιπόν. Παίρνοντας ένα συνάδελφο, δεν μου απαντούσε στο τηλέφωνο. Μου απάντησε μετά από 2 μέρες. Όταν μου απάντησε, εγώ εκπλάγηκα διότι θεώρησα πλέον ότι ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Μου είπε χαρακτηριστικά μία φράση. Θα είμαι εκεί και συγκινούμε για όλη την προσπάθεια η οποία είναι πρωτόγνωρη. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά κύριε Κορονέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καταγράψουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Ραντεβού για αύριο στις 3 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.